επιστρέψαμε στην Sonic Arena για την συνέχιση της αναμέτρησης. Η μπάλα είναι για τους Respect. 3-26 πριν το τέλος. Παμυρίδης. Στο 2-3 από την κορυφή κόντρα στα απλωμένα χέρια του Σκλέπου. Είναι άστοχος ο ξένος. Υπάρχει επιθετικό rebound στα 9 δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι στη γωνία. Ωραίες τρίπλες. Ωραία και η πάσα. Στο 2-3 έχει στόχο. Από τον ξένο. Καλογεράκης. Μπάλα πήγε να τροφοδοτηθεί στον Σκλέπο, αλλά η πάσα ήταν όχι ιδανική. Ένα ακόμα λάθος για τους Φίνιξ. Ανδρεάδη σου για 3 με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Υπάρχει ένα καμπύλη στην μπάλα στον Αμυρίδη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει την κατοχή. Ο Μασακέρος πήγε να βγάλει μια φανταστική προσπάθεια, λαμβάνοντας μια baseball πάσα και βγάζοντας μια σκαστή με τη μία στον Καλογεράκη. Μπάλα δεν έφτασε ποτέ στον τελευταίο, στο τελευταίο προαναφερθέντα. Μπάλα είναι για τους Respect. Ο Λίζος. Οι σταυρωτές έχοντας το Καλογεράκη απέναντί του. Αξάς πάει μέχρι μέσα. Έπεσε κάτω προσωπικό στο αντίπαλος. Μπερδεύτηκαν ξένος και Αμυρίδης και δεν κατάφεραν να πάρουν το επιθετικό rebound. Ενδεχομένως αν δεν μπερδεύονταν να μπορούσαν. Θα στοχίσει ο Φελιππίδης, θα βάζει με τον εαυτό του. 40-16 παραμένει. Ρεάδης κατεβάζει. Αξάς, το deflection δεν θα πάει μπάλα σε αυτόν. Φελιππίδης τρέχει. Ωραία, ωραίες τρίπλες, θα μετρούσε αν έμπαινε. Θα αρχιστεί στο 2 βολές ο γκάρτς των Φίνιξ. Έχουν ένα φάουλ στη δεύτερη περίοδο οι Phoenix. Έστωχος και στη δεύτερη, 40-18. Πολύ ζωστά. Δεν θα κατεβάσει. Γράψουμε τσίμπιλα για τον Ρόγκα. Οκ. Υπάρχει κλέψιμο. Στα ονόματα τους έχει κάτι που θέλουν να σε λένε. Οκ. Φελουκίδης πάει μέσα, Τζαφέρης, άστοχος, jump shoot. Ένα σκαμπίλι πολύ ωραίο στην μπάλα. Θα βγάλει τελικό νικητή του Phoenix. Θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ενιαίο, αν θέλετε, επιθετικό rebound αυτή τη φορά ο Σκλέπος. Καμπύλη που πήγε ακριβώς εκεί πέρα που ήθελε της μπάλας. Μέσα ο Σκλέπος θα στοχίζει ξανά επιθετικό rebound. Κάποια στιγμή θα το έβαζε. Βασικά προηγουμένως δεν πήγε ακριβώς εκεί που θα ήθελε να πάει στο καλάθι. Πρωτίστως Τέισον. Ξένος Τζίμι σου για 3 με μεγάλη καμπύλη. Εύστοχος. Θέλει τη διαφορά στους 23 μετά το double score στους 40 και 20 πόντους αντίστοιχα. Καλογεράκι. Πρώτα στο Τζίμι απέναντί του. Ενδιαφέρον ματσάπ. Πάλι θα πάει χαμηλά εκεί που κυριαρχεί ο Σκλέπος. Θα κερδίσει τον Αμυρίδη για μία ακόμα φορά. 43-22. Κυριαρχεί ο ξύλος των Φίνιξ αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά μάλλον. Θα σταθεί εκτός, είναι ξανά για τους Phoenix μετά από παρέμβαση παίκτης του Respect. Μασακύρος σου για 3 έχοντας τον Τζίμι απέναντί του, θα στοχίσει. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να διεκδικήσει το εξωτικό rebound. Θα μην δείξει και εύκολη δουλειά Τζίμι. Κάνει την κίνηση ο ξένος, δεν θα πάρει την μπάλα. Τζίμι θα ξαναπάρει. Σου για 3 από την κορυφή και αυτό εύστοχο. Δεύτερο σερί τρίποντο. 4 δευτερόλεπτα για να δούμε.
Πάλι μια πάσα ο Μπασακίρας, θα μετρούσαν, έμπαινε. Πολύ καλή προσπάθεια. Τόσο και στην πάσα, τόσο και στην προσπάθεια. Είχε προσωπικό τον αντίπαλο μπροστά ο Μπασακίρας. Και τον Τζέισον τον Πολίζο μπροστά του. Όπως και να έχει 46-22 σκορ πρώτου χρόνου. Οι Phoenix έχουν καταφέρει να βρουν κάποιο ρυθμό επιθετικά. Υπολείπονται ακόμα 24 πόντων στο παιχνίδι. Οι respect κάνουν το παιχνίδι που τους αρέσει. Ένα παιχνίδι που τους ταιριάζει πολύ. Ένα πολύ ομαδικό παιχνίδι. Ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Με πολύ επιθετικό πλουραλισμό στην επίθεση. Πολύ πληθωρικό το παιχνίδι. Όπως και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιώ και μακρηγορώ ενδεχομένως. Οπότε κάπου εδώ πέρα θα σταματήσουμε για το πρώτο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά σε όλα όσα έχουν σημασία, στην υγεία προπαντός. Θα παρακολουθήσουμε μαζί μία ακόμα αναμέτρηση και πιο συγκεκριμένα αυτή μεταξύ Dream Team και Καμψίδα Lizards για την 11η αγωνιστική της Master League. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 6-5 και στο 5-6 αντίστοιχα. Η πρώτη επίθεση στους 3 είναι άστοχο από τον πρώτο μύδι. Nations θέλει να ανοίξει το κήπεδο. Άβελος. Λιάτσικος θα πάρει την μπάλα. Ο Λιάτσικος είναι πιο ψηλός και από τον Αρβανίτη, ο οποίος είναι ο προσωπικός αντίπαλος στο σχήμα που προκύπτει. Που πάει μέσα στη ρακέτα. Ένα ενδιαφέρον match-up μεταξύ Αρβανίτη και Λιάτσικου. Υπάρχει η πρώτη παράβαση. Πρώτο λάθος. Η δοχή είναι για το Συντρίμ. Λέισεντς. Ένας ικανός combo guard το αποδεικνύει. Κίνεται στην μπάλα στο καλάθι και περιφέροντας τους πρώτους πόντους. Και κατά επέκταση του παιχνιδιού υπάρχει ένα ακόμα λάθος από πλευράς Blizzards. Καλαβάτης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μία ακόμα επίθεση για τους Blizzards, οι οποίοι έχουν κάνει ήδη δύο λάθη, για τρεις δεν θα το πάρει. Ο Αρβανίτης βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, αλλά δεν το πήρε με ταμπλό, άστοχος και ο Λίγκος. Υπάρχει πόδι. Ρόγλου θα επαναφέρει. Προδρομίδης. Λέισεν σου για τρεις. Άστοχος. Μάχη του Λεβερμπάου δεν κατάφερε ο ψηλός της ομάδας. Λέισεν, ο οποίος έχει τους δύο πόντους που έχουν μπει στο παιχνίδι. Ένα καλάθι, ωραία πάσα, αλλά δεν θα βρει το τελικό της αποδέκτη. Ένα ακόμα λάθος του Ρόγλου στην κίνηση. Έχουν επιστρέψει παίκτες των Lizards, αλλά υπάρχει διπλή τρίπλα από τον του Ρόγλου. Λάθος και από τους Dream Team αυτή τη φορά. Έχουμε περάσει τα δύο πρώτα λεπτά σε ένα καθόμαστο λαδίκι ντέρμπι. Υπάρχουν πολλά screen, ένα ακόμα θα πάρει ο Αποστολίδης. Πάρει τώρα την μπάλα. Δίσου για τρεις. Άστοχος ο Βαγατζηλής. Υπάρχει εξαιρετικό rebound στην κίνηση. Θα πάρει μια ωραία πάσα. Δεν θα τα καταφέρει ο Λίγκος. Ο ίδιος μετά από εξαιρετικό rebound ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Θα σκοράρει τώρα τους πρώτους πόντους. 2-2 σε ένα παιχνίδι που δεν αναμένεται να πάει πάρα πολύ ψηλά. Τα τελευταία 10 παιχνίδια στην Dream έχουν ενεργητικό 60,2 πόντων, έχουν ενεργητικό 69,2. Λιάτσικος θα κερδίσει τον Αρβανίτη. Είπαμε κάτι προηγουμένως για το συγκεκριμένο match-up. Στα τελευταία 10 παιχνίδια στην Dream διαφορά 9 πόντων μεταξύ παθητικού και ενεργητικού μέσου όρου. Για 3 πίσω από το screen. Εύκολος ο Ζαγκραλικής. Ο αρχηγός των Λιζάρτς. Για 3 από την κορυφή. Άστοχο. Για 2.
λεπτό να πατούσε γραμμή. Σαλαβάτη. Υπάρχει μια πάσα που θα πάρει ο Βανίτης. Μια πάσα που δεν προοριζόταν για αυτόν. Θα στοχίσει, υπάρχει επιθετικό rebound. Και σούτ για τρεις από πάρα πολύ μακριά. Άστοχο, ξανά επιθετικό rebound μετά από συγκυρία. Η μπάλα πήγε πάνω στον Λίγκο. Υπάρχει η μπάλα εκτός. Είναι ξανά για τους Lizards. Με 8 δευτερόλεπτα. Για 2 άστοχο. Ξανά επιθετικό rebound. Ούτε τώρα Λιάτσικος θα καθαρίσει την επίθεση. Ρόγλου. Στρέφουν πολύ καλά οι Lizards και σε αυτή την άμυνα. Ρόγλου έχει βγει για να πάρει την μπάλα, δεν θα την πάρει. Προδρομίδης, μπάλα θα βγει εκτός. Είναι ξανά για την ομάδα του. Για 9. Καλαβάτης, jump shoot, άστοχο. Υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound, δεν θα έρθει από τον Προδρομίδη. Μέσα στη ρακέτα είχε δύσκολο έργο για επιθετικό rebound. Αλλά χαμηλά θα συγκρατήσει. Jump shoot, άστοχο, συγκράτησε ο Καρακίτσιος. Την μπάλα έδωσε, την πάσα δεν κατάφερε. Συμπέκτη του, Λέισενς. Ωραία πάσα στην κίνηση στο Λιάτσικο, ο οποίος θα χάσει. Και θα λάβει και από τις δύο ομάδες. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, πολύ ωραία μεταφορά της μπάλας από τη μία πτέρυγα στην άλλη, από την δεξιά στην αριστερή. Πάσα στο Σαλαβάτη, δεν θα συγκρατήσει ο δεύτερος από πάσα του Λέιντ. Υπάρχει πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Κούλης θα περάσει θέση του Γεράκη. Στα 10 δευτερόλεπτα. Προδρομίδης θα πάρει ένα screen στα 6. Σουτιά 3, κάτσε σουτ, έστοχο. Από τον Τουρόγλου, ο οποίος βρέθηκε ακροβολισμένος. Είχε στο μυαλό του να σουτάρει πριν καν πάρει την μπάλα. 7-7 μετά από 5 και 20. Τόσο το παιχνίδι όσο και το σκορ μέχρι στιγμής επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά. Για ένα κλειστό παιχνίδι με όχι πολύ ψηλό σκορ. Νόλου που πάσα μέσα στη ρακέτα. Αρβανίτης θα χάσει την μπάλα από τον Τουρόγλου. Λιάτσικος τώρα τρέχει να πάρει την μπάλα, αλλά έχει στρέψει προσωπικό στο αντίπαλο. Άστοχος μόνο ταμπλό ο Προδρομίδης σε ένα σουτ. Οι Lizards έχουν βρεθεί πολλές φορές μέχρι στιγμής να κυνηγάνε μετά από λάθος, αλλά έχουν επιστρέψει πολύ καλά. Βγαίνει και παίρνει την μπάλα. Ο Λίγος και θα πάρει το φάουλ από τον Λέισενς. Υπάρχουν αλλαγές που κατέρθουν, Καλατζής περνάει για στην Dream Team. Και Μουρατίδης για πρώτη φορά για Lizards. Ωραία πάσα στην επαναφορά, άστοχος όμως. Λίγος που τώρα θέλουν να τρέξουν, Σαλαβάτης θα στοχίσει, μπάλα περπάτησε πάνω στο Στεφάνι. Δεν κατάφερε να τελειώσει την φάση. Έχουμε μπει στα τελευταία 4 λεπτά. Σετ φωνάζει ο coach των Lizards. Ένα καλό screen του Κούλης. Jump shoot έστοχο. Το Καρακίτσι, ο οποίος είχε βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να σουτάρει και να επιτυχήσει κατά επέκταση. Στον Δρομίδης. Λέισενς που τον έχουμε δει σε ρόλο shooting guard περισσότερο μέχρι στιγμής. Σταματάει την τρίπλα, γυρίζει πανέμορφο καλάθι ανάμεσα σε δύο ανάποδο lay-up. Εννέα, εννέα. Μία ακόμα ισοπαλία. Καρακίτσιος. Σουτιά 3, Αρβανίδης άστοχος. Είχε βρεθεί με κοντύτερο αντίπαλο. Υπήρχε mismatch υπέρ των αντιπάλων τους. Με τον Λιάτσικο να είναι με πολύ κοντύτερο αντίπαλο. Οπότε η μπάλα ορθώς δεν πήγε μέσα στην ρακέτα. Υπάρχει μία ακόμα αλλαγή για Lizards. Αποστόλου θα περάσει στη θέση του Ζαργατζιλί. Οι Lizards κάνουν μία αλλαγή και τώρα και ο Λιβέρης στη θέση του Ραβάτη. Χαμηλώνουν το σχήμα τους κάπως. Η Συντρίμ.
οι ομάδες ανακατεύουν την τράπουλα που έχουν. Είναι λογικό, έχουν αρκετούς παίκτες στη διάθεσή τους, ειδικά οι Dream. Μπάλα θα βγει ξανά εκτός. Είναι ξανά για Lizards για 9 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά. Ρυψοκίνδυνη πάσα η οποία δεν ήταν η καλύτερη και δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Μπρατζίδης θα χάσει ξανά. Τώρα βγαίνει το προσωπικό αντίπαλο. Καλωτζής δεν του έκανε φάουλ. Κατάφερε να τον περιορίσει τον λίγο, αλλά αυτός πήρε το τέτοιο rebound και άκουσε την μπάλα στο καλάθι. 9-11. Οι Lizards δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ μετά από 7,5 σχεδόν λεπτά. Έχουν 2 στην πρώτη περίοδο οι αντίπαλοι τους. Τώρα θα γίνει το πρώτο με τους Lizards. Blazers θα επαναφέρει. Πολλά ενδιαφέροντα match-ups. Για 3 είναι άστοχο. Λιάτσικος κυριαρχεί στη ρακέτα και θα πάρει ένα ακόμα rebound από τα 8 μέτρα. Blazers άστοχος. Σκαμπίλη στην μπάλα από τον Μπαντατζή. Δεν θα τον δικαιώσει. Η μπάλα είναι για τους αντιπάλους του. Και θα βγάλει μια πάσα. Ο Κούλης δεν θα τα καταφέρει. Ο Λέισερς δεν θα συγκρατήσει. Η μπάλα είναι εκτός. Πολλά λάθη και για τις δύο ομάδες, αλλά έχουν αλληλοεξουδετερωθεί. Ο Λουκ πάσα για 2 από μακριά, άστοχο. Από τον Δρομίδη. Ήρεμα, ακούστηκε να φωνάζει από τον πάγκο κάποιος, με τους Lizards. Μικούλης, σουτ για 3, έχοντας τον Λιάτσικο απέναντί του, όχι αρκετά κοντά του όμως ο Μουρατίδης. Ο Λιάτσικος δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε να παίζει άμυνα έξω από την ρακέτα, από την φυσική του εντός εισαγωγικών θέση. Ένα ακόμα φάουλ, νέο 14 για τους Lizards. Πάρει ένα screen, θα εκτελέσει πίσω από το screen. Υπήρχε αλλαγή στην άμυνα. Blazers, καλή μια πάσα. Έχοντας στο μυαλό του τον Καλατζή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο Λιάτσικος εκεί πέρα. Μπερδέθηκαν κάπως τα πράγματα, αλλά η κατοχή είναι ξανά για αυτούς. Υπάρχει deflection, κλέψιμο στην επαναφορά. Μπάλα δεν πήγε στα χέρια με τον Σιντρίμ. Πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση που οργανώνει ο Λίγκος. Τον Λέισελς απέναντί του. Πάρει τώρα ένα screen στα 11 δευτερόλεπτα. Πάει μέχρι μέσα έχοντας ψηλότερο αντίπαλο του μπροστά του. Βάλα παραλίγο να μπει αλλά δεν μπήκε. Ο Λιβέρης έπαιξε καλή άμυνα. Λιάτσικος. Λέισελς. Παίρνει κι αυτός ένα screen. Δεν μπορούσε να βγάλει κάποιο pick and roll γιατί ο Λιάτσικος δεν πήγε πολύ γρήγορα μέσα στη ρακέτα. Η ρακέτα φρούρονταν κιόλας. Θα περάσει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Για 2 από μακριά, άστοχο. Από το Καραγκούσιο. Τώρα σε πιο σέντευκη θέση και η Dream. Λιβέρης. Λέισελς. Δώσει ένα screen ο Λιβέρης. Βγήκε το καιρό. Δεν θα μπει το καλάθι, αλλά υπάρχει φάουλ. Το έχει χρεωθεί στον Καραγκούσιο, ο οποίος σήκωσε το χέρι του. Αμέσως με το που έγινε. 3-6 τα λάθη για όχι, ακυρώνει αυτό. Όχι, διορθώνω τη διόρθωση, καλά το είπα. 3-6 τα λάθη για Συντρίμ και Καμψίζα Λίζα αντίστοιχα. Έστω στην πρώτη ο Ριζέρης. 11-11. Έστωχος και στη δεύτερη. Ένας ακόμα παράγοντας που δεν υπάρχει jump shoot. Έστωχο με ταμπλό. Μάλιστα. Μία φωνάζει από τον πάγκο Χαλαϊτζή. Λέισενς. Υπάρχει σπίριγμα. Άλλο ένα. Τρίτο ομαδικό φάουλ για Lizards, άλλο ένα ακούστηκε κάποιος να λέει.
άλλο ένα φάουλ έχουν να δώσουν. Προφανώς, Blazers θα πάρει αυτή την επαναφορά. 17 δευτερόλεπτα τώρα θα μείνουν. Θα μείνει ένα δευτερόλεπτο και κάτι. Blazers εκτός ισορροπίας θα στοχίσει. Τώρα 9 δευτερόλεπτα όλα για τις Σάμπρες. Μιάκης βγάλει την μπάσα, θα ξαναπάρει σε 3 δευτερόλεπτα. Από πάρα πολύ μακριά, άστοχος. Μιάκης κοστίζει φάουλ. Υπάρχει περαιτέρω παιχνίδι για την πρώτη περίοδο. Αυτή θα τελειώσει με 11-13. Έχουμε πολύ καλό παιχνίδι, το ντέρμπι καλά κρατεί μετά από 10 λεπτά. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πραγματικά πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού, τόσο σε επίπεδο match-up, όσο και σε επίπεδο βαθμολογικό, όσο και σε επίπεδο θεάματος, σε όλα τα επίπεδα, εν πάση περιπτώσει, επιστρέφουμε σε λίγο μηνύτε μαζί μας. Επιστρέψαμε λοιπόν, οι Dream Team μπήκανε στο παρκέ, εντός ολίγου θα περάσουν στο παρκέ οι Σαύρες. Είναι λίγο περίεργο να το λέω Σαύρες, θα το λέω Λίζερς από εδώ και πέρα. Μάλλον. Όπως και να έχει, η κατοχή για το δεύτερο δεκάλεπτο είναι για τους Dream, αυτοί έχουν την επαναφορά με τον Blazers. Έχουν πραγματοποιηθεί οι αλλαγές. Μουτσούδης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Καθώς και Χαπακάκη. Μουτσούδης τώρα θα πάρει την μπάλα. Πάρει το screen. Blazers θα πάρει από το screen, το screen από τον Χαπακάκη. Στα 13 δευτερόλεπτα, πολύ καλή άμυνα από τους Blazers, τόσο ατομική όσο και ομαδική. Φανταστική πάσα στην κίνηση, η οποία δεν θα τραπεί σε assist. Σαλαβάτης αστόχησε. Γεράκης. Ωραία πάσα, ωραία κυκλοφορία στα 10 δευτερόλεπτα. Ενδεχομένως να μπορούσαν να βρουν και κάτι καλύτερο οι Blazers από την επίθεση. Blazers θα πάρει ένα screen. Το Σαλαβάτη κάνει προσπίση, δεν βγήκε το pick and roll. Ένα ακόμα ανάποδο layup το είχε κάνει στην αρχή του πρώτου δεκαλέπτου επίσης. Δύο φωνάζει ο coach στον Blizzard. Κάποιο σύστημα προφανώς. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Πρώτο φάουλ της δεύτερης περίοδου, έχει χρεωθήσει τον Blazers. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Blizzards. Θα βγει από τα screen, δεν θα πάρει την μπάλα όμως ο Μουραντίδης, δεν θα πάρει κανένας. Θα την πάρει ο Φωτακάκης, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κατά χειροκροτούμενος. 15-13. Αρβανίτης. Μουραντίδης, jump shoot. Άστοχο, είχε μπροστά του τον Σαλαβάτη. Blazers θα βάλει την πάσα στον Σαλαβάτη. Οι δύο τους έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές. Jump shoot, άστοχο από τον δεύτερο. Χειροκροτούμενος από τον πάγκο νοντελές. Γεράκης. Γεράκης θα βγάλει τώρα την πάσα στα 9 δευτερόλεπτα στη γωνία. Ωραία πάσα πίσω από το κεφάλι σου για τρεις πανέμορφη προσπάθεια. Άξια για να μπει στο highlight. Σαλαβάτης, ωραία πάσα, απορρόφησε την αντίπαλη άμυνα. Τράβηξε δύο αντιπάλους μπροστά του, βρήκε το ρήγμα που βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτόν. Έδωσε την πάσα. Ωραία πάσα, φωνάζει κάποιος από τον πάγκο της ομάδας του. Δεν πρόλαβα να το πιέζω, αλλά συμφωνώ με τον φίλο. Γεράκης θα πάρει το screen. Τον κλείσει για τρεις από πάρα πολύ μακριά. Αρβανίτης έδωσε το screen. Γεράκης έχει πάρει τρία τέτοια σουτ, το τρίτο μπήκε. Μια τις μπάλες, δύο τις μπάλες, τρεις και την καλή της ώρα. Για να παραφράσουμε την γνωστή έκφραση. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Γεράκη. 1-1 τα ομαδικά. Σαλαβάτης θα επαναφέρει. Blazers
στο για 3, είχε πάρει screen, το έβαλε, ένα ακόμα τρίποντο. Για να δούμε αν θα αρχίσει να ανοίγει σιγά σιγά ο ρυθμός. 20-19, μία ακόμα εναλλαγή στο σκορ, μία από τις πολλές που έχουμε δει. Δύο παίκτες μέσα στη ρακέτα, θα την πάρει ο δεύτερος που μπήκε, ο Αποστόλου, ο οποίος ξαναβυθίζεται μέσα στη ρακέτα. Αρβανίτης πάει μέχρι μέσα, μετά από κάποιες προσπίσεις θα στοχίσει, μόνο αέρα. Σκαστή πάσα, πάει μέχρι μέσα, κόβεται αλλά με φάουλ. Ο Ολιβέρης, μια φάση που μύριζε εντός εισαγωγικών φάουλ. Με το πόσο δυναμικά πήγε ο παίκτης στο Συντρίμ μες στη ρακέτα. Έστωχος στην πρώτη, Ολιβέρης. Έστωχος και στη δεύτερη, διαφορά στο τρίποντο, 22-19. Γεράκης, ο οποίος έβαλε ένα πολύ ωραίο τρίποντο προηγουμένως, παίρνοντας το screen. Ενδεχομένως οι αντίπαλοι στιγμή το περίμεναν. Θα πάρει άλλο ένα, θα βάλει άλλο ένα! Πάλι πίσω από το screen. Γεράκης, πιστολέρο των Lizards. Πιστολέρο των Lizards. Pop, ωραίο. Λιβέρης θα στοχίσει, Σαραβάτης θα πάρει το rebound. Δεν κατάφερε να πληρώσει ο Λιβέρης με το ίδιο νόμισμα. Σε πρώτο χρόνο έχει ξανά την μπάλα στα 8 δευτερόλεπτα μετά από επιθετικό rebound. Βγάλει την πάσα στον Λέισενς. Αυτός θα χάσει. Ένα ακόμα λάθος. 4-7. Οι δύο ομάδες μετά από 14 λεπτά είναι στην απόλυτη ισορροπία των 22 πόντων όσον αφορά το σκορ. Στο για 3, ξανά! Ξανά ο Γεράκης καταχειροκριτούμενος από τον πάγκο. Όπως είναι λογικό, έχει βάλει 3 απίστευτα τρίποντα. Λέισενς θα στοχίσει, δεν θα πάρει ο ίδιος το θετικό του rebound. 9 πόντοι έχουν έρθει με πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Αναπάντεχο θα έλεγα και το πρώτο τρίποντο. Πλέον μετά από 3 τρίποντα δεν νομίζω να είναι αναπάντεχο. Σαλαβάτης επαναφέρει Λιβέρης. Δεν θα πάρει μπάλα. Κάποιος παίκτης, αλλά υπάρχει λάθος στο λάθος. Ο Δρομίδης πάει μέχρι μέσα. Τώρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Λιβέρης επιτυχώς. Το παιχνίδι έχει ανοίξει. Τόσο σε σκορ όσο και σε τέμπο, σε ρυθμό. Να δούμε. Στα 10 δευτερόλεπτα πάει μέχρι μέσα, πέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα και σκόραρε 2 ακόμα πόντους ο Κουκούλης. 24-27 η διαφορά στο τρίποντο για τους Lizards τώρα. 24-27, προηγουμένως ήταν 22-29 η διαφορά στο τρίποντο. Κάνει μια προσπίση, δεν θα δώσει πάσα. Πανέμορφο passing game, βγάζει αρκετά ελεύθερο για να πάρει το μακρινό δίποντο τον Προδρομίδη. Γεράκης. Μακρινή πάσα, υπάρχει deflection και κακή συγκυρία καθώς η μπάλα ακούμπησε πάνω στον Κουκούλη. Υπάρχει time out, το έχουν καλέσει οι Lizards. Παίζουν το παιχνίδι του τους. Βολεύει όπως φαίνεται, όπως και οι αντίπαλοι τους. Δύο ομάδες εκμεταλλεύονται πολύ καλά τα πράγματα που είναι ωφέλιμα για αυτές. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τα τελευταία 4-32 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Επιστροφή στην Sony Carina για τα τελευταία 4-32 σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, συναρπαστικό και ενδιαφέρον. Όλα τα ίδια λέω, αλλά αφού έτσι είναι. Συντριά 3, έστοχο με ταμπλό! Πανηγυρίζει δεόντως ο Ντουρόγλου, πάει μέχρι μέσα με πολύ ψηλό σουτ,
Δεν θα τα καταφέρει. 27-27, μία ακόμα ισοπαλία. Προδρομίδης. Λιβέρης. Κοντακάκης. Πανέμορφη πάσα μέσα στη ρακέτα στο Σαλαβάτη. Σουτιά 3-1 ακόμα άστοχο από τον Δαγκαρτιλίου, ο οποίος έχει περάσει μετά από κάποια ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι θα ανοίξει για τα καλά. Λιβέρης, σουτιά 3, άστοχο αυτή τη φορά. Γεράκης. Σε επιφυλακή πλέον η άμυνα, έμαθε τα κόλπα του. Ωραία πάσα η οποία θα διαδραστεί σε 2 πόντους. Καρακίτσιος ο τελικός αποδέκτης, 29-29. Καμία ομάδα παρά το τέμπο δεν έχει βρει ρυθμό, καλάθι και φάουλ από Σαλαβάτη. Team Bats βλέπουμε, πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Χάρμα ιδέστε και από τις δύο ομάδες. Άστοχος στην βολή, αλλά ο ίδιος το εξαιρετικό rebound. Υπάρχει ολιγορία στην άμυνα, στα block-out, για 3 από τον Γιώργο. Άστοχο, ξανά Σαλαβάτης στο εξαιρετικό rebound. Λιβέρης θα κερδίσει ένα ακόμα foul για 2 βολές. Φάουλ που έχει κρεωθεί στον Χαρτζηλή. Υπάρχει η αλλαγή του Blizzard. Μουρατίδης θα περάσει στη θέση του Κουκούλη. Ο Κουκούλης έχει έρθει από τον πάγκο, έχει δώσει κάποιες λύσεις. 31-29. Εύστοχος στην πρώτη. 32-29, διαφορά ξανά στο τρίποντο μετά το 22-19, τώρα στο 32-29. Ένα pattern. Ένα ακόμα. Άστοχος στη δεύτερη, ο Σαλαβάτης πάει για τρίτο σερί. Το rebound δεν θα τα καταφέρει, αλλά θα κερδίσει την κατοχή για την ομάδα του. Ο Σαλαβάτης είτε άμεσα είτε έμεσα κερδίζει πολύτιμα πράγματα για την ομάδα του. Λιβέρης. Σαλαβάτης θα πάρει την μπάλα. Δεν κατάφερε να τελειώσει τον πρώτο χρόνο. Θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Όλμα έχει συνοδεί τον Καρακίτση αυτή τη φορά. Όταν κατεβάσουμε εμείς μετά, εντάξει, Άλεξ. Σαλαβάτης στις βολές, μέρος δεύτερο. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound. Η άβολη βολή, η άβολη ησυχία έχει αρχίσει να μην μου φαίνεται τόσο άβολη στις βολές. Μια φράση λέει όταν δεν υπάρχει σουτ για 3. Ξανά εύστοχο από το Γεράκι. Κυρίες και κύριοι, πάρτε ομπρέλες, βρέχει τρίποντα στη Sonic Arena. Μπρόγλου. Υπάρχει λάθος, εκεί μέσα. Ωραίο καλάθι. Σαλαβάτης. Αυτό που πήγα να πω προηγουμένως είναι ότι υπάρχει μια φράση που λέει όταν αρχίζεις να συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις. Περάκης. Αλλά θα πάει μέσα στη ρακέτα επίδοξα, δεν θα συμβεί αυτό. Μπάλα είναι ξανά για τους Blizzards. Τεργαλτζής. Σουτιά 3, άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound, δεν ακόμα. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα. Πρόξιμο που έχει βρεθεί στον Ρόγλου. Κάθε στιγμή μέσα στην ακέτα, πάμε, πάμε,
προσπάθεια, ωραία πάσα. Αλλά μία ακόμα διακοπή, ένα ακόμα φάουλ. Στα 13 δευτερόλεπτα τώρα. Λίγος θα χάσει την μπάλα προς την ίστα, 6 δευτερόλεπτα Γεράκης. Σουτ για 3, άστοχο αυτή τη φορά. Γεράκης θα πάρει ξανά την μπάλα και θα πάει στη γωνία, προσπάθησε. Έκανε μια ωραία προσπίση, θα πάει μέχρι μέσα και θα τελειώσει τη φάση ο Καρακίτσιος. Προδρομίδης Λιβέρης, Αλαβάτης, jump shoot, άστοχο, Γεράκης στο rebound, για να δούμε. Έχει ένα ακόμα deflection. Λιβέρης, ανάμεσα σε δύο, θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τελειώσει τη φάση. Πάλι που έχει χρειαστεί στον Λαγαρτζηλή. Παίρνει το χρόνο του. Άστο από την πρώτη Λιβέρη. Απίστευτα αυτά που κάνει, βάλει 4 τρίποντα από πάρα πολύ μακριά. Γεράκης, μετρήσει το τελευταίο λεπτό. Γεράκης θα κατεβάσει μια επίθεση. Θα πάρει το screen, θα πάει αντίθετα από αυτό. Βρίσκει πολύ τείχο μπροστά του. Αλλά δεν θα πάει στη weak side. Weak side αναδιαμορφώνεται τώρα, υπάρχουν αλλαγές σε αυτήν. Στα 7 δευτερόλεπτα, shoot για 3. Αστοχό, υπάρχει προσπάθεια για επιθετικό rebound και τελικά θα δικαιώσει. Γεράκης κοίταξε το καλάθι. Τρία δευτερόλεπτα, κάποιος πρέπει να πάρει το σούτ. Δεν το έχουν αντιληφθεί οι παίκτες. Μια επίθεση που έγινε απλά για να γίνει. Υπάρχει σφύριγμα. Έχουμε 12,8 δευτερόλεπτα ακόμα. 33-36 το σκορ. Φωνάζουν οι παίκτες. Χωρίς φάουλ και από τον πάγκο τώρα. 10 δευτερόλεπτα. Το Δρομίδης πάει μέχρι μέσα. Τελικά έγινε φάουλ. Πώς δεν πήγε και το καλάθι για τους Wizards. Μια μικρή περιπέτεια στην πρώτη. Ο Λιβέρης. Έτσι όπως και στη δεύτερη. Γεράκης στα 7 δευτερόλεπτα. Από το κέντρο! Είπαμε όχι έτσι. Υπάρχει ένα σου... ένα φάσκο τα πλάγια να γίνει. 35-36, οι δύο ομάδες σε απόσταση αναπνοής για το πρώτο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι το οποίο, κοιτώντας κανείς τα στατιστικά, θα μπορούσε να προβλέψει ότι το 35-36 θα ήταν ένα σκορ. Θα μπορούσε να τελειώσει με αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες, όπως προείπαμε, έχουν ανοιχνεύσει τα δικά τους στοιχεία, προφανώς, και τα αξιοποιούν κιόλας. Για κάθε μια ομάδα είναι διαφορετικά αυτά. Τρέχουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας σε ένα ωραίο παιχνίδι. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 5:48 για την τρίτη περίοδο. Οι Dream Team έχουν καταφέρει πίσω μια διαφορά σε συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν παίκτες. Αναφέρθηκα στο γεγονός ότι το σκορ δεν αναμένεται να πάει πολύ ψηλά. Ανέφερα μάλιστα τα ενεργητικά και παθητικά των δύο ομάδων. Για μία ακόμα φορά, όπως φαίνεται, θα διαπιστωθώ. Σε προηγούμενη μου ζωή δεν νομίζω να ήμουν προφήτης. Υπάρχει φάουλ που έχει κερδίσει ο Αρβανίτης. Το φάουλ έγινε χαμηλά.
Έχουν 9 επίθεση για 14 δευτερόλεπτα οι Λίζαρτς. Λίγκος κάνει μια προσπίση, θα πασάρει, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Κέρδισε πάλι πολύ κόσμο στην καρδιά της απέναντι ρακέτας. Άστοχος στην βολή, δεν θα έχει το έμεση τρίποντο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αρβανίτη. Σουτ για 3. Άστοχος ο Γεράκης. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Αρβανίτη. Ξανά Γεράκης. Θα βγάλει την μπάσα. Jump shoot άστοχο αυτή τη φορά. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον ίδιο. Από τον Καρακίτσιο. Γεράκης. 7 δευτερόλεπτα. Γύρνα την φωνάζει κάποιο τον πάγκο. Coach έχω την εντύπωση, υπάρχει αλλαγή κατοχής. Αλλαγής θα επαναφέρει. Λέισενς. Έχει τις έτσι πόιντ για την επίθεση. Αλλαγής σου για 3. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντ από τον Λιάτσικο, ο οποίος θα βγάλει τη λέιζερ πάσα στο Λιβέρι και αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το τρίτο δεκάλεπτο γράφει συντριμ. Και μάλιστα όχι με πολύ αχνά γράμματα. Υπάρχει συρτό μπάσκετ. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο. Τζάμπολ. Ρουβελάκι έδειχνε συντρίμ και κατ' επέκταση για αυτούς θα είναι η μπάλα. Λέισενς. Point guard σε μία ακόμα επίθεση. Στο πρώτο ημίχρονο τον είδαμε ως shooting guard περισσότερο. Άστοχος του Ρόβλου σε ένα shoot. Μάχεται με νύχια και με δόντια για να κλέψει. Δεν θα τα καταφέρει. Γεράκης λίγος. Γεράκης αυστηρά στην κορυφή της ρακέτας. Ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο θα γυρίσει και θα στοχίσει ο Μουρατίδης. Ένα ακόμα άστοχο μετά από επιθετικό rebound. Blazers. Τέσσερις φωνάζει ο coach των Lizards. Είναι κάτι το οποίο κάνουν πολύ καλά οι Lizards, να επιστρέφουν τις θέσεις τους. Αλλά ο Γεράκης τώρα δεν πήγε πάνω στον Lizards και ο δεύτερος θα στείλει την διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Γεράκης. Μουρατίδης. Αρβανίτης. Μία προσποίηση, δύο προσποίησεις. Μέσα θα στοχίσει ο ίδιος το επιθετικό rebound, δύο airballs στη σειρά, δεν ανανεώθηκε ο χρόνος μετά το πρώτο. Γεράκης θα κλέψει, θα επαναφέρει ορθώς στον Αρβανίτη, δεν βγήκε με την μπάλα εκτός ο Γεράκης. Για να δούμε. Αν βγάλει μια σκαστή πάσα, θα βγει στον Αποστόλου. Μια προσποίηση, δύο προσποίησεις, μπαίνει στον Λιάτσικο, θα πάρει ίδιο το επιθετικό rebound απέναντι σε Λιβέρη και Λιάτσικο, θα στοχίσει όμως. Ένας τομέας στον οποίο το πάνε πολύ καλά στο τρίτο δεκάλεπτο η Lizards είναι τα επιθετικά rebound. Πάρει ένα ακόμα αμυντικό αυτή τη φορά ο Αρβανίτης. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Jump shoot, εύστοχο από τον Αρβανίτη. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά, κάτι που είναι αρκετά οξύμορο καθώς πριν λίγο έριχνε χιονόντερο στη Θεσσαλονίκη. Λέισενς θα δώσει το Ριβέρι, Λιάτσικο στα 15 δευτερόλεπτα. Σουτιά 3, άστοχο από τον Τουρόγλου. Γεράκης, λίγος, στο πιο χαμηλό τέμπο. Σετ επίθεση, 5-5-5. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει καλπάζοντας, σχεδόν πετώντας πήγε μέσα στη ρακέτα. Ο λίγος. Υπάρχει σφύριγμα. Γιάννης Λίγκος θα εκτελέσει βολές. Άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη. 49-39 με συγχωρείτε, έγινε 49-42. Λέισερ. Στη weak side η πάσα. Καλό passing game, Λιάτσικο στην κορυφή. Μια προσπίση για πάσα, μια προσπίση για να πάει μέχρι μέσα, τελικά θα πάρει το shoot. Λιβέρης κάνει μια τρίπλα, αποφασιστικότατα. Υπάρχει δίπλα τρίπλα.
πέφτει στην παράβαση ο Λιβέρης, υπάρχει αλλαγή κατοχής. Γεράκης θα οργανώσει, όπως όλα δείχνουν, μία ακόμα επίθεση. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Λίγκος. Λίγκος θα πάρει το screen, βγαίνει στην κορυφή, ο Μουρατίδης δεν θα πάρει την μπάλα. Jump shoot άστοχο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound ξανά άστοχο από τον Λίγκο. Αρβανίδης θα σώσει προηγουμένως, Λάβος Σαλαβάτης. Λέισερς. Καλό passing game θα βγάλει. Τελικό αποδέκτη το Λιάτσικο για μία ακόμα φορά, ο οποίος θα βάλει το καλάθι, θα πάει και στη γραμμή των ελευθερών βολών για πιθανό έμεσο τρίποντο. Και αν ευστοχίσει στην βολή, η διαφορά θα πάει εκ νέου στους 10. Από το 49-39 στο 52-42. Άστοχος ο ψηλός στο συντρίμ. Λίγκος. Πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί. Υπάρχουν αλλαγές, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του προς στιγμή. Αρβανίτης. Το δευτερόλεπτα. Θα πάρει ο ίδιος το shoot. Μακρινό δίποντο με τον Λιάτσικο απέναντί του, άστοχο. Ωραία τρίπλα από τον Καλατζή. Κρατάει την τρίπλα. Λιβέρης. Λαβάτης μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Μαθαρίζει την επίθεση Αρβανίτης. Λίγκος. Κάνει μια προσπίση για να δώσει πάσα, θα πάει κόντρα σε 4 αντιπάλους σύνολο. Μπάλα είναι εκτός. Υπάρχουν αλλαγές. Καρακίσιος και Βαργαλιτζιλής θα αλλάξουν Αποστόλου και Αρβανίτη. Για τρεις άστοχο. Και ο Μουτσούδης έχει περάσει από την πλευρά των συντρίμ. Γεράκης θα κάνει ένα airball αυτή τη φορά. 51-42 παραμένει, έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Λέισερς στον ρόλο του point guard για το δεύτερο ημίχρονο. Ως επί το πλήστον, Μουτσούδης. Το Γεράκη απέναντί του. Λέισερς είχε διπλώσει άμυνα, μέχρι που σημαίνει ότι υπήρχε ελεύθερος παίκτης. Είδανε ο Λέισερς, πήρε το shoot. Screen ο Καρακίσιος, ο οποίος έδωσε screen πάρα πολύ νωρίς, ενδεχομένως θα περίμενε το Γεράκι να ανοίξει το βήμα του και να πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει κλέψιμο, διπλωσή άμυνα. Λιβέρης, 3-1-2-2, υπάρχει foul. Το τέταρτο που είχαν να δώσουν οι Lizards. Σωστό foul, δόθηκε σε πολύ σωστό χρόνο, το τελευταίο foul που είχαν να δώσουν οι Lizards. 17 δευτερόλεπτα από τα 19,7 για συντρίμ. Λέισερς, τώρα θα κάνει τρίπλα. Λιβέρης, του διατρής απέναντι στα απλωμένα χέρια του Λίγκου. 54-42 σε ένα πολύ κομβικό σημείο. 7 δευτερόλεπτα. Λιβέρης, θα δώσει την πάσα στο διατρής. Άστοχο. Κούλης ήταν αυτός που αστόχησε προηγουμένως. Οι Lizards έχουν να ανεβούν ένα βουνό, καθώς έχουν τη διαφορά στους 12 πόντους υπέρ των αντιπάλων τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες περνάνε τόσο λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Και όπως φαίνεται έχω ξεμείνει για μία ακόμα φορά από πράγματα που είχα να πω. Μάλλον πρέπει να τα ξεκινάω τα δεύτερα ημίχρονα λίγο πιο μετά. Το βρίσκουμε ακόμα, το timing δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Μιλώντας για δυνατά σημεία, οι Lizards έχουν τον Γεράκη, ο οποίος έχει σκοράρει 4 απίστευτα τρίποντα. Είναι ένας από τους λόγους, ενώ υπάρχει εντυπωσιακό μπλοκ στον Καλαβάτη. Είναι ένας από τους λόγους που είναι το σκορ τόσο κοντά. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Λιάτσικο. Μιλάμε κατά χειροκροτούμενος από την ομάδα του στον πάγκο. Υπάρχουν screen και αλλαγές. Τον Λέισερς τώρα ο Ζαργαλιτζής.
Στα 8 δευτερόλεπτα. Υπάρχει screen από την weak side τώρα, πάει μέχρι μέσα, η μπάλα θα γυρίσει, θα στοχίσει όμως ο Καρδιλής. Υπάρχει λάθος, μένει η μπάλα στα χέρια των Blizzards. Το παιχνίδι εξακολουθεί να είναι πολύ πληθωρικό. Πολλά πράγματα συμβαίνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μου κάνει λίγο πιστεύει δύσκολη, αλλά δεν πειράζει. Δεν είμαστε μόνο για τα εύκολα. Καλαβάτης. Λιάτσικος θα συγκρατήσει την μπάλα ανάμεσα σε δύο, θα γυρίσει, θα τελειώσει μάλιστα τη φάση. 39-36. Υπάρχει screen. Είναι μια αρκετά ρυψοκίνδυνη πάσα, θα βγει στη γωνία. Θα βγει στο για 3, άστοχος. Λιάτσικος το rebound. Δρομίδης, Λέισενς, πατώντας στη γραμμή του για 2, άστοχος, υπάρχει μπάλα έξω. Πάνω αφορά, νέα 14 επίθεση, Σαλαβάτης. Υπάρχουν δύο παίκτες κάτω, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Δεν σταμάτησε ούτε ο χρόνος. Λέισενς πάρει ένα screen από τον Λιάτσικο, πάει ταχύτατα μέχρι μέσα το ακροβατικό. Δεν θα τον δικαιώσει, δεν θα πάρει ούτε κάποιο φάουλ. Κατεβάζει την επίθεση ο Κουκούλης τώρα στα 11 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει κάποιο screen, αρκετά κλείνει η επίθεση μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν ούτε σκληρές άμυνες. Στα 4 δευτερόλεπτα η σταυρωτή. Έχει βρεθεί στη γωνία πριν να το πάρει το σουτ, δεν είχε αντιληφθεί το χρόνο ο Αρβανίτης. Η μπάλα μένει ξανά στα χέρια των παικτών για τους Lizards. Ανδρομίδης θα κατεβάσει. Λέισενς πάρει το screen, θα πάει αντίθετα από αυτό, ένα jump shoot από το ύψος των ελευθέρων βολών με ωραία καμπύλη, άστοχο. Υπάρχει rebound από τον Κουκούλη. Και έχει έρθει από τον πάγκο, έχει δώσει λύσεις και παίζει και πολλά λεπτά. Jump shoot, άστοχο. Υπάρχει rebound από τον Λιάτσικο. Λέισενς ανάμεσα απέναντι σε δύο, το Eurostep. Θα κοπεί με foul. Έχουμε το πρώτο foul στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλι που έχει χρεωθεί στον Αποστόλου. Άστοχος στην πρώτη ο Λέισενς. Άστοχος στη δεύτερη, υπάρχει rebound. Τώρα η κατοχή για τους Lizards. Ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα ο Καρακίτσιος. Στα 10 δευτερόλεπτα υπάρχει πόδι. Νέα 14 επίθεση, jump shoot, ενώ έχει γυρίσει αρκετά δύσκολο απέναντι στον Λιάτσικο από τον Αρβανίτη. Υπάρχει ξανά άστοχο jump shoot. Θέλω να τρέξουμε με τον Προδρομίδη stream. Υπάρχει κλέψιμο από τον Αρβανίτη και φάουλ. Το παιχνίδι, τι κι αν κινούνταν σε χαμηλό τέμπο, σε χαμηλό σκοράρισμα, τι κι αν άνοιξε ο ρυθμός, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να χτίσει μια στιβαρή διαφορά. Έστω στην πρώτη βολή ο Κουκούλης, 39-37. Άστοχος στη δεύτερη, η κατοχή είναι ξανά για αυτούς, ήταν αδιακριτικό το φάουλ. Το προσφυριχθέν φάουλ. Είμαστε και λεξιπλάστες. Γεράκης. Θα πάρει το screen. Έχει τον Λιάτσικο απέναντι. Κοιτάξτε που έχει βγει ο Λιάτσικος για να παίξει άμυνα. Τώρα θα επιστρέψουμε στη ρακέτα, αλλά υπάρχει αμυντική ανισορροπία. Σουτιατρίσε τον Γεράκη, άστοχο. Μέσα, άστοχο.
κατόχο. Δεν υπάρχει επιθετικό rebound. Λέισενς θα πάρει τον Προδρομίδη σου για 3. Έστοχος! 42-37. Διαφορά στους 5. Μια αρκετά μεγάλη διαφορά αν πάρουμε into consideration όλο το παιχνίδι. Πάρει το screen τώρα οι σταυρωτές. Ωραίες τρίπες από τον Κουκούλη, θα δώσει την μπάλα στον Αρβανίτη. Ήταν σουτάστοχο. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό, ο Λιάτσικος να μην πάει πάντα πάνω στο προσωπικό αντίπαλο που είναι ο Αρβανίτης. Θα κάνει πολλές δουλειές στην άμυνα όπως και στην επίθεση που θα πάρει τώρα την μπάλα από τον Λέισεν. Ακούτε τα χειροκροτήματα από τον πάγκο των στην Dream Team, οι οποίοι έχουν χτίσει μια διαφορά που αγγίζει τώρα τους 7 πόντους με το momentum να είναι υπέρ τους. Επιστροφή σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός ενδιαφέροντος παιχνιδιού με τη μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 5:48 για την τρίτη περίοδο. Οι Dream Team έχουν καταφέρει να χτίσουν μια διαφορά σε συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν παίκτες. Αναφέρθηκα στο γεγονός ότι το σκορ δεν αναμένεται να πάει πολύ ψηλά. Ανέφερα μάλιστα τα ενεργητικά και παθητικά των δύο ομάδων. Για μία ακόμα φορά, όπως φαίνεται, θα διαπιστωθώ. Σε προηγούμενη ζωή δεν νομίζω να ήμουν προφήτης. Υπάρχει φάουλ που έχει κερδίσει ο Αρβανίτης. Το φάουλ έγινε χαμηλά. Έχουν νέα επίθεση για 14 δευτερόλεπτα η Λίζαρντς. Λίγκος κάνει μια προσπίσεφα. Πασάρι, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Κέρδισε πάλι πολύ κόσμο στην καρδιά της απέναντι η ρακέτας. Άστοχος στην βολή, δεν θα έχει το έμεσο τρίποντο, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Αρβανίτη. Σουτιά 3, άστοχο του Γεράκης. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Αρβανίτη, ξανά Γεράκης. Θα βγάλει την πάσα, jump shoot άστοχο αυτή τη φορά. Υπάρχει ξανά επιθετικό rebound από τον ίδιο, από τον Καρακίτσιο. Γεράκης, 7 δευτερόλεπτα, γύρνα την φωνάζει κάποιο τον πάγκο. Κόουτσε την εντύπωση, υπάρχει αλλαγή κατοχής. Αλλαγής θα επαναφέρει. Λέισενς έχει τις πόνικες από την επίθεση. Αλλαγής σου για 3. Είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο από τον Λιάτσικο, ο οποίος θα βγάλει τη λέιζερ πάσα στο Λιβέρι και αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το τρίτο δεκάλεπτο γράφει συντριμ. Και μάλιστα όχι με πολύ αχνά γράμματα. Υπάρχει συρτό μπάσκετ. Υπάρχει προσπάθεια για κλέψιμο. Υπάρχει τζάμπολ. Το βελάκι έδειχνε συντρίμ και κατ' επέκταση για αυτούς θα είναι η μπάλα. Λέισενς point σε μία ακόμα επίθεση. Στο πρώτο ημίχρονο τον είδαμε ως shooting guard περισσότερο. Άστοχος του Ρόγλου σε ένα shoot. Μάχεται με νύχια και με δόντια για να κλέψει. Δεν θα τα καταφέρει. Γεράκης λίγος. Γεράκης αυστηρά στην κορυφή της ρακέτας. Ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο θα γυρίσει και θα στοιχίσει ο Μουρατίδης. Ένα ακόμα άστοχο μετά από επιθετικό rebound. Blazers. Θέσεις φωνάζει ο coach των Lizards. Είναι κάτι το οποίο κάνουν πολύ καλά οι Lizards, να επιστρέφουν τις θέσεις τους. Αλλά ο Γεράκης τώρα δεν πήγε πάνω στο Lizards και ο δεύτερος θα στείλει την διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Γεράκης Μουρατίδης Αρβανίτης. Μία προσποίηση, δύο προσποίησεις. Μέσα θα στοχίσει ο ίδιος το επιθετικό rebound, δύο airball στη σειρά, δεν ανανεώθηκε ο χρόνος μετά το πρώτο. Γεράκης θα κλέψει, θα επαναφέρει ορθώς στον Αρβανίτη, δεν βγήκε με την μπάλα εκτός ο Γεράκης. Για να δούμε. Θα βγάλει μια σκαστή πάσα, θα βγει στον Αποστόλου.
Μία προσπίση, δύο προσπίσεις. Μπέρνει στο Μιάτσικο, θα πάρει ίδιο στο επιθετικό rebound απέναντι σε Λιβέρη και Μιάτσικο, θα στοχίσει όμως. Ένας τομέας στον οποίο το πάνε πολύ καλά στο τρίτο δεκάλεπτο, η Λίτζαρντ είναι τα επιθετικά rebound. Πάρει ένα ακόμα αμυντικό αυτή τη φορά ο Αρβανίτης. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά. Jump shoot, εύστοχο από τον Αρβανίτη. Το παιχνίδι έχει πάρει φωτιά, κάτι που είναι αρκετά οξύμορο, καθώς πριν λίγο έριχνε χιονότερο στη Θεσσαλονίκη. Λέισεν θα δώσει το Ριβέρι. Λιάτσικο στα 15 δευτερόλεπτα. Σουτιά 3, σάστοχο από τον Τουρόγλου. Λίγος σε πιο χαμηλό τέμπο. Σετ επίθεση 5-5. Πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει καλπάζοντας, σχεδόν πετώντας πήγε μέσα στη ρακέτα. Ο Λίγος υπάρχει σφύριγμα. Γιάννης Λίγος θα εκτελέσει βολές. Άστοχο στην πρώτη. Έστοχο στη δεύτερη. 49-39 με συγχωρείτε, έγινε 49-42. Λέισερ στη weak side η πάσα. Καλό passing game, Λιάτσικο στην κορυφή. Μια προσπίση για πάσα. Μια προσπίση για να πάει μέχρι μέσα. Τελικά θα πάρει το shoot. Λιβέρης κάνει μια τρίπλα αποφασιστικότατα. Υπάρχει δίπλα. Πέφτει στην παράβαση ο Λιβέρης, υπάρχει αλλαγή κατοχής. Γεράκης θα οργανώσει, όπως το δείχνουμε, μία ακόμα επίθεση. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Λίγκος. Λίγκος θα πάρει το screen, βγαίνει στην κορυφή, ο Μουρατίδης δεν θα πάρει την μπάλα. Jump shoot, άστοχο. Αλλά υπάρχει επιθετικό rebound ξανά άστοχο από τον Λίγκο. Αρβανίτης θα σώσει προηγουμένως. Λάβος Αλαβάτης. Λέισερς. Καλό passing game θα βγάλει. Τελικό αποδέχτη το Λιάτσικο για μία ακόμα φορά. Ο οποίος θα βάλει το καλάθι, θα πάει και στη γραμμή των ελευθερών βολών για πιθανό έμεσο τρίποντο. Και αν ευστοχίσει στην βολή, η διαφορά θα πάει εκ νέου στους 10. Από το 49-39 στο 52-42. Άστοχος ο ψηλός των συντρίμ. Λίγκος πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί. Υπάρχουν αλλαγές, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του προς στιγμή. Αρβανίτης το δευτερόλεπτα. Θα πάρει ο ίδιος το shoot. Μακρινό δίποντο με τον Λιάτσικο απέναντί του, άστοχος. Ωραία τρίπλα από τον Καλατζή. Κρατάει την τρίπλα. Λιβέρης Αλαβάτης μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Καθαρίζει την επίθεση ο Αρβανίτης. Λίγκος κάνει μια προσπίση για να δώσει πάσα. Θα πάει κόντρα σε 4 αντιπάλους στο σύνολο. Μπάλα είναι εκτός. Υπάρχουν αλλαγές. Καρακίσιος και ο Γαργαλιτζηλής θα αλλάξουν Αποστόλου και Αρβανίτη. Για τρεις άστοχο. Και ο Μουτσούδης έχει περάσει από την πλευρά των συντρίμ. Γεράκης θα κάνει ένα airball αυτή τη φορά. 51-42 παραμένει, έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Λέισερς στον ρόλο του point guard για το δεύτερο ημίχρονο ως επιτοπλίστων. Μουτσούδης το Γεράκη απέναντί του. Λέισερς είχε διπλώσει άμυνα μέχρι που σημαίνει ότι υπήρχε ελεύθερος παίκτης. Είδανε ο Λέισερς, πήρε το shoot. Γεράκης θα δώσει screen ο Καρακίτσιος, ο οποίος έδωσε screen πάρα πολύ νωρίς, ενδεχομένως θα περίμενε το Γεράκη να ανοίξει το βήμα του και να πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει κλέψιμο, διπλωσή άμυνα. Λιβέρης, 3-1-2-2, υπάρχει φάουλ. Το τέταρτο που είχαν να δώσουν οι Wizards. Σωστό φάουλ,
δόθηκε σε πολύ σωστό χρόνο το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι Lizards. 17 δευτερόλεπτα από τα 19,7 για την Dream. Lacens τώρα θα κάνει τρίπλα. Λιβέρης του διατρής απέναντι στα απλωμένα χέρια του Λίγκου. 54-42 σε ένα πολύ κομβικό σημείο. 7 δευτερόλεπτα. Θα δώσει την πάσα στον διατρής. Άστοχο. Κούλης ήταν αυτός που αστόχησε προηγουμένως. Οι Lizards έχουν να βρουν ένα βουνό καθώς έχουν τη διαφορά στους 12 πόντους υπέρ των αντιπάλων τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ο coach των Lizards λέει στον Καρακούς για να προσέχει τα φάουλ του. Λίγο πριν προσθέσει τη μετάδοση. Ο Κούλης. Θα χάσει την πάσα. Μπάλα προς τη μην. Πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Υπάρχει το πρώτο φάουλ της τέταρτης περίοδου. Φάουλ που έχει εκδεθεί στον Λιβέρη. Θα εκτελέσει πολλές ο Μουρατίδης. Εύστοχος. Στην πρώτη. Διαφορά στις 11. Έστοχος και στη δεύτερη διαφορά στο μικρότερο διψήφιο ακέραιο νούμερο. 94-44. Ο Δρομίδης ξαναπάρει την μπάλα. Τερέντς. Θα πάρει το σουτ. Ο Δρομίδης θα εστοχίσει διαφορά στους 13. Πρώτη φορά στην λότερη τιμή της 13 πόντους. 57-44. Υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Χερέντς που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά. Στου διατρής σκέφτηκε, το πήρε, το έβαλε ο Μουρατίδης. 57-47 η διαφορά, εκ νέου στους 10. Βυθίζεται στη ρακέτα ο Λιάτσικος και Ρέντς θα συγκρατήσει την μπάλα μετά από την πιεστική άμυνα από τον Λίγκο, ο οποίος έκανε χαρακτηριστική κίνηση για βήματα στους διαιτητές. Μπάλα είναι για τους Λιτζόρτς. Θα πάει μέχρι μέσα στην κορυφή, στα 5 δευτερόλεπτα τώρα. Μέχρι μέσα παίρνει τα βήματα. Ενδεχομένως θα ήθελε να πάρει κάποιο φάουλ. Δεν θα τα καταφέρει ο Καρακίτσιος. Αλλά θα χαθεί για τους Lizards. Ο Προδρομίδης κατεβάζει σε ζώνη τώρα η άμυνα. Όχι αυστηρή, αλλά ζώνη. Λιάτσικος θα στοχίσει σε ένα jump shoot και τώρα λίγο θέλει να τρέξει. Θα χάσει την μπάλα από τον Μουτσούδη. Χέρετς. Ανάμεσα σε δύο, δεν πήγε κάποιος πάνω του. Γιατί δεν ήθελα να κάνει κάποιο φάουλ ενδεχομένως. Στου διατρής την κίνηση δεν θα τιμωρήσει ο Λίγκος τον... την κακή αμυντική επιστροφή των αντιπάλων τους. Ο coach των Lizards έχει καλέσει time-out στη γραμματεία, έχει προαναγγελθεί. Με την πρώτη ευκαιρία θα το πάρει. Προδρομίδης κοντά πάρει το OK εντός εισαγωγικών, το πράσινο φως από τον Λιάτσικο, ο οποίος είχε κλειδώσει τον αντιπαλό του, δεν μπορούσε να βγει για βοήθεια. Στυρθό μπάσκετ. Τσούδης με... Ζαχαρτζηλή. Η μπάλα είναι για τους Dream. Μετά το time out, το προαναγγελθέν time out θα πραγματοποιηθεί τώρα. Έχουμε 7.30 για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Το σκορ είναι στο 57-47. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας.
επιστροφή στη Sonic Arena μετά το time out που είχε καλέσει που είχε προαναγγείλει ο coach των Wizards, ο οποίος θέλει να ψυχώσει τώρα τους παίκτες του. Σε καθαρή ζώνη τώρα η άμυνα μετά το time out, κάτι που οφείλεται σίγουρα σε οδηγίες του προπονητή και Red. Μια άμυνα που κλείνει αρκετά καλά και την ρακέτα και την περίμετρο, η οποία θα διασπαστεί τώρα με ένα τρίποντο. 99-47, σουτ για 3, άστοχο από τον Καρτζηλή. Ωραία, πάσα μέσα στη ρακέτα, Σαλαβάτης θα αστοχίσει. Έπαιξε καλή άμυνα ο Αρβανίτης, υπάρχει ένα ακόμα εκπληκτικό rebound. Τώρα θα καθαριστεί επίθεση από τους Wizards. Έχουν ένα φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Λίγο ένταση θα μας κάψει από τον πάγκο. Στην κίνηση δεν θα βγει η πάσα στον Λίγο, πολύ ρυψοκίνδυνη. Σαλαβάτης 2-1-2-2. Θα χάσει την μπάλα και υπάρχει φάουλ από τον Κουκούλη, στον Κουκούλη μάλλον από τον Χέρετ. Τρίτο ομαδικό. Έχουν φορτωθεί με αρκετά φάουλ, έχουν μόλις ένα ακόμα να δώσουν οι Συντρίμ και παίζουν πολύ πιεστική, πολύ επιθετική άμυνα. Για να δούμε αν είναι αυτό κάτι που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι Lizards τα τελευταία 6 και 25. Γεράκης πάρει το screen. Αρβανίτης με τον Λιάτσικο θα δώσει την πάσα. Σαλαβάτης τώρα με Καρακίτσιο. Να ξαναπάρει την μπάλα, Χέρετ. Ανάμεσα σε δύο, έτσι όπως ήρθε η φάση ήταν ένας εναντίον δύο. Άστοχος, θα συγκρατήσει την μπάλα, αλλά έχασε κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα, κάποια πολύτιμα κλάσματα ο Αρβανίτης. Για να βάλει κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ο Καρακίτσιος δεν θα κερδίσει φάουλ. Τακάκης. Η γωνία ήταν αρκετά ελεύθερος, αλλά δεν το πήρε ο Πουδομίδης. Ο Τακάκης ξανά, Σαλαβάτης. Υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. Έτσι χάλασε μια επίθεση με καλό passing game για το Dream Team. Αν και έφτανε στο τέλος της, η άμυνα των Lizards είχε φανεί να έχει διασπαστεί αρκετά. Όπως και να έχει, Γεράκης. Πάρει το screen. Σου διατρείς πίσω από το screen. Εύστοχο! Πέμπτο δικό του. Στο τέταρτο που έβαλε έπεσε η κάμερα. Αν βάλει κι άλλο ενδεχομένως θα γκρεμιστεί το γήπεδο, I don't know. 59-50. Η διαφορά πέφτει κάτω από τους 10 πόντους. Χέρετς. Θα λίγο να χάσει, Σαλαβάτης. Υπάρχουν αλλαγές στην άμυνα. Εντυπωσιακό μπλοκ από τον Αρβανίτη. Σαλαβάτης, άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound από το Φωτακάκι, εύστοχος, 61-50, έχουμε περάσει το τελευταίο 5 λεπτό. Αρβανίτης, no look πάσα, για 3 παρά λίγο να πάρει, ο Αποστόλου μπερδέστηκε κι εγώ. Αρβανίτης ανάμεσα σε 2 γυρίζει, καταφέρνει να κερδίσει και Λιάτσικο και Σαλαβάτη και να ρίξει τη διαφορά στους 9 πόντους εκ νέου. Στου για 3, ο Χέρετ άστοχο, υπάρχει σφύριγμα. Δεύτερο φάουλ των Lizards έχει χρεωθεί στον Ζαγκαρτζηλή. Ο Ρόγλου περνάει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Dream Team. Στα 10 δευτερόλεπτα, πολύ πιεστική άμυνα και φάουλ τώρα από τον Λίγκο στον Προδρομίδη. 3-3 τα ομαδικά τώρα, έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι δύο ομάδες. Προδρομίδης, Σαλαβάτης. Το Γεράκι απέναντί του με κοντύτερο αντίπαλο θα τον παίξει στα πόδια. Υπάρχουν αλλαγές. Τρεις παίκτες βρέθηκαν μέσα στη ρακέτα. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ελεύθερος παίκτης
στην περίμετρο, βρέθηκε. Πρωτίστως ήταν στη γωνία, παίκτης στην Dream. Δονδρομίδης βρέθηκε στην κορυφή, αλλά στόχισε, ευτυχώς για τους Blizzards. Γεράκης. Κατεβάσει μια επίθεση, θα πάρει το screen. Βγαίνει ο Λιάτσικος πάρα πολύ ψηλά. Λίγος. Αλλιώς μέσα το χορευτικό θα τον δικαιώσει μερικώς, καθώς θα πάρει την ευκαιρία να εκτελέσει δύο βολές. Φαουλ που έχει χρεωθεί στον Φωτακάκη. Δύο ομάδες ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αλλάξουν πάνω στις άμυνες. Δεν είναι αρκετά, δεν είναι πολύ strict όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι αρκετά εύκαμπτο το αμυντικό του σύστημα. Εύστοχος στην πρώτη, ο Λίγκος. Άστοχος στη δεύτερη, Λιάτσικος στο rebound, 61-53 παραμένει. Διαφορά στους 8, έχουμε 4 λεπτά για το τέλος της τέταρτης περίοδου. Δρομίδης, Σαλαβάτης. Πάει δώσει την μπάλα του Ρόγλου. Ξανά προδρομίδης, καλή άμυνα των Wizards. Σαλαβάτης, εύστοχος, διασπάστηκε όμως η άμυνα. Χεριά στην καρδιά των Lizards, αυτό το καλάθι. 63-53. Λίγκος, πάρει το screen, είναι με ψηλότερο αντίπαλο τον Λιάτσικο, θα το παίξει στα πόδια. Υπάρχει επιθετικό ριμπάνω από την Αρβανιστία. Θα βγάλει την μπάλα εκτός, είχε δύο παίκτες απέναντί του. Βρήκε προς στιγμή το ελεύθερο παίκτη, αλλά δεν πάρθηκε σουτ σε πρώτο χρόνο. Υπάρχει φάουλ, κάνει το κεφάλι του Λίγκος, σε επίσημα να είναι όλα καλά. Θα εκτελέσει δύο βολές. Εύστοχος στην πρώτη, 63-54, είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά φάουλ των Συντρίμ. 5-3 τα φάουλ. Άστοχος στη δεύτερη, Σαλαβάτης στο rebound. Προδρομίδης τώρα σε χαμηλό τέμπο, παίζουν και με τον χρόνο, είναι λογικό η Συντρίμ. Σαλαβάτης θα πάρει την μπάλα σε παρόμοιο σημείο από το οποίο εστόχισε πριν. Παίζει κάτω, υπάρχει αμυντική ανισορροπία, Λίγκος. Πανέμορφη προσπάθεια, ξεφορτώθηκε τον Προδρομίδη, απορρόφησε την άμυνα που ασκήθηκε πάνω του. Ο Βακάκης δεν θα πάρει μια πάσα που ήταν επισοκίνδυνη, παραλίγο να χάσει την μπάλα που συγκρατεί. Ο Προδρομίδης δεν υπάρχει προς πίσω, ο Φωτακάκης πάει μέχρι μέσα μόνο, θα τα καταφέρει. 65-56. Υπάρχει time out για να δούμε αν θα μπορούν να θα μπορέσουν να κάνουν το comeback οι Lizards στα τελευταία 2-43 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 2-43 εναπομείνοντα για την τέταρτη περίοδο. Η κατοχή είναι για τους Lizards, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 9. Λίγκος. Πάρει το screen με το Σαλαβάτη τώρα. Πάει μέχρι μέσα, θα το παίξει στα πόδια και θα τον κερδίσει. 65-58. Όλα καλά. Συνεχίζει το παιχνίδι. Blazers. Είχαμε αρκετή ώρα να το δούμε στο κήπεδο. Φωτακάκης. Έχετε από τον πάγκο, θα χάσει την μπάλα. Παράβαση από τον ψηλό των Συντρίμ. Γεράκης θα εκτελέσει. Ζωή, το 8 αυτός δεν είναι. Ποιος είναι? Άστοχος στην πρώτη ο Γεράκης. Όχι, από αυτούς. Αυτός δεν είναι. Στο... Άστοχος στη δεύτερη. Υπάρχει αμυντικό rebound. Υπάρχει μπάλα.
Σαμάτα στην προσπάθεια του Λέισενς. Και δύο αλλαγές κατοχών. Οι Λίζαρτς έχουν πάνω χέρι, αλλά υπολείπονται ακόμα με 7. Λίγκος πάρει το screen. Μέχρι μέσα το floater θα στοχίσει και rebound. Λέισενς το πάρει την μπάλα. Διασπάστηκε η άμυνα για μία ακόμα φορά και ο Γκάι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 67-58. Γεράκης πάρει το screen. Για τρεις βρέθηκε ελεύθερος. Είναι άστοχο το όμως. Βρατίδης. Πει μέσα. Έστοχος για μία ακόμα φορά. Ολιβέρη. 69-58. Υπάρχουν αλλαγές. Πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα το πλέον για τους Lizards. Μίγκος πάρει δύο screen για την ελπίδα. Άστοχος. Λέισενς θα κατεβάσει το rebound. Για τρεις είναι άστοχο από τον Λιβέρι. Υπάρχει κουτικό rebound ένα ακόμα από τον Ρόγλου. Τώρα παίζει και με το χρόνο. Βγαίνει, εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Γεράκης, το τελευταίο λεπτό έχουμε περάσει, που πάει μέχρι μέσα. Ένα floater θα τον δικαιώσει. 69-60. Αποστόλου. Εννοείται με συμπαίκτες του, θα αλλάξει τώρα τον Αρβανίδη, ο οποίος έκανε πολύτιμο πράγμα για το βάρος του. Λέισενς. Σκοτώνε τους υπάλλους. Τώρα θα γίνει το φάουλ πάνω σε αυτόν. Κάνε ένα ακόμα να δώσουν, από το επόμενο εκτελούν βολές οι συντρίμ. Λέισενς. 15 δευτερόλεπτα τώρα. Ξανά Λέισενς, τώρα παίζουν χωρίς φάουλ οι Lizards. Θα πάει μέχρι μέσα, υπάρχει το κλέψιμο. 30 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Ωραία πάσα προς πίση, ναι, λογικά θα πάνε για δίποτο και αυτό κάνουν οι Lizards. Υπάρχει πίεση, χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής. 69-62 παραμένει. Πλώνει άμυνα πάνω στο Σαλαβάτη. Λιβέρης στα 10 δευτερόλεπτα πλέον. Λέισενς θα κερδίσει το φάουλ. Αλλήλως συγχαίρονται οι παίκτες των Συντρίμ. Κατάφεραν να κερδίσουν τους Lizards, ένα σημαντικό για αυτούς παιχνίδι, τόσο από βαθμολογική σημασία όσο και από ψυχολογική σημασία. Άστοχος στην πρώτη ο Λέισενς. Άστοχος και στη δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό rebound και κατοχή για τους Lizards. Χωρίς time out. Γεράκης. Ένα fan shot από το κέντρο, παραλίγο να μπει. Τελικό σκορ στη ζώνη Καρίνα, 69-62. Ένα παιχνίδι το οποίο άλλαξε ρυθμό από ένα σημείο και μετά. Στο δεύτερο δεκάλεπτο είδαμε διαφορετικό ρυθμό, αλλά οι δύο ομάδες ήταν σάξιες. Κατάφεραν στο τρίτο δεκάλεπτο οι Συντρίμ να εγκαθιδρύσουν το δικό τους ρυθμό και στο τέταρτο δεκάλεπτο τα πράγματα δεν πήγανε καλύτερα για τους Lizards, οι οποίοι κατάφεραν να είναι πολύ ανταγωνιστική, εκμεταλλευόμενη τα δικά τους καλά χαρτιά εντός εισαγωγικών, αλλά βρήκανε το τελικό στήριγμα τους, βρήκε να υπολείπονται με 7 πόντους κάπου εδώ πέρα. Νομίζω τα είπαμε όλα τόσο εμείς όσο και οι ομάδες, οπότε κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο από τους παίκτες, από την οργανώτρια αρχή, από τους διαιτητές, από το staff, από την γραμματεία, από τον speaker. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας. Στροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 2.43 εναπομείνοντα για την τέταρτη περίοδο. Η κατοχή είναι για τους Lizards, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 9. Λίγος
πάρει το screen με το Σαλαβάτη τώρα. Πάει μέχρι μέσα, θα τον παίξει στα πόδια και θα τον κερδίσει. 65-58. Όλα καλά. Συνεχίζει το παιχνίδι. Blazers. Είχαμε αρκετή ώρα να το δούμε στο κήπεδο. Θα τα κάνει. Έρχεται από τον πάγκο, θα χάσει την μπάλα. Παράβαση από τον ψηλό τον Σιντρί. Γεράκης θα εκτελέσει. Ζωή, το 8 αυτός δεν είναι. Ποιος είναι? Άστοχος την πρώτη ο Γεράκης. Όχι, από αυτούς. Αυτός δεν είναι. Πού είναι? Άστοχος στη δεύτερη. Υπάρχει αμυντικό rebound. Υπάρχει μπάλα. Υπάρχουν βήματα στην προσπάθεια του Λέισεντς. Και δύο αλλαγές κατοχών. Οι Wizards έχουν πάνω χέρι. Αλλά υπολείπονται ακόμα με 7. Λίγος, πάρει το screen. Μέχρι μέσα το floater θα στοχίσει. Και rebound. Λέισεν, θα πάρει την μπάλα. Διασπάστηκε η άμυνα για μία ακόμα φορά. Και ο Γκάι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 67-58. Γεράκης. Πάρει το screen. Για τρεις βρέθηκε ελεύθερος. Είναι άστοχος όμως. Κρατίδης. Πει μέσα. Έστοχος. Για μία ακόμα φορά. Ολιβέρι. 69-58. Υπάρχουν αλλαγές. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για τους Wizards. Μίγκος. Πάρει δύο screen για την ελπίδα. Άστοχος. Λέισενς θα κατεβάσει το rebound. Για τρεις. Είναι άστοχο από τον Λιβέρι. Υπάρχει το rebound ένα ακόμα από τον Ρόγλου. Άρα παίζει και με τον χρόνο. Βγαίνει, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Γεράκης. Στο τελευταίο λεπτό έχουμε περάσει, έχουμε πάει μέχρι μέσα, ένα floater θα τον δικαιώσει. 69-60. Αποστόλου συνεννοείται με συμπαίκτες του, θα αλλάξει τώρα τον Αρβανίδη, ο οποίος έκανε πολύτιμο πράγμα για τον βάλο του. Λέισερ. Σκοτώνε τους υπάλλους. Τώρα θα γίνει το foul πάνω σε αυτόν. Είχαν ένα ακόμα να δώσουν από το επόμενο. Τελούν βολές οι συντρίμ. Λέισενς Γκάι. 15 δευτερόλεπτα τώρα. Ξανά Λέισενς, τώρα παίζουμε χωρίς φάουλ οι Λίζαρντς. Θα πάει μέχρι μέσα, υπάρχει το κλέψιμο. 30 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Θα... Ωραία πάσα προς πίση, ναι, λογικά θα πάνε για δίποτε και αυτό κάνουν οι Wizards. Υπάρχει πίεση χωρίς φάουλ μέχρι στιγμής, 69-62 παραμένει. Πλώνει άμυνα πάνω στο Σαλαβάτη. Λιβέρης. Στα 10 δευτερόλεπτα πλέον. Θα κερδίσει το φάουλ. Αλλήλως συγχαίρονται οι παίκτες των Συντρίμ. Κατάφεραν να κερδίσουν τους Wizards. Ένα σημαντικό για αυτούς παιχνίδι, τόσο από βαθμολογική σημασία όσο και από ψυχολογική σημασία. Άστοχος στην πρώτη ο Λέισενς.
άσχημος και στη δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό rebound και κατοχή για τους Blizzards. Χωρίς time out. Γεράκης. Ένα fun shot από το κέντρο, παραλίγο να μπει. Τελικό σκορ στη ζώνη Καρίνα 69-62. Ένα παιχνίδι το οποίο άλλαξε ρυθμό από ένα σημείο και μετά. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ήταν διαφορετικό ρυθμό, αλλά οι δύο ομάδες ήταν σάξιες. Κατάφεραν στο τρίτο δεκάλεπτο οι Συντρίμ να εγκαθιδρύσουν το δικό τους ρυθμό και στο τέταρτο δεκάλεπτο τα πράγματα δεν πήγαν καλύτερα για τους Λίζαρντς, οι οποίοι κατάφεραν να είναι πολύ ανταγωνιστικοί εκμεταλλευόμενοι τα δικά τους καλά χαρτιά εντός εισαγωγικών, αλλά βρήκανε το τελικό στήριγμα τους, βρήκε να υπολείπονται με 7 πόντους κάπου εδώ πέρα. Νομίζω τα είπαμε όλα τόσο εμείς όσο και οι ομάδες, οπότε κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Από όλους όσους εργάστηκαν για να έχετε εικόνα και ήχο από τους παίκτες, την διοργανώτρια αρχή, από τους διαιτητές, από το staff, από τη γραμματεία, από τον speaker. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.